Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λίγες ώρες απομένουν πριν από την δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει φτάσει στο κόκκινο πλέον και λάδι στη φωτιά. Τις τελευταίες ημέρες έχουν ρίξει οι καταγγελίες Χαϊκάλη περί απόπειρας χρηματισμού του για να ψηφίσει τον κύριο Δήμα ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλα τα θέματα θα τα συζητήσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, κουβέντα που θα γίνει απόψε το βράδυ με δύο βουλευτές της Κρήτης, τον βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και τρίτο αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Χρήστο Μαρκογεννάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κοσφαλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και τι γίνεται με την ιστορία Χαϊκάλη. Και τον βουλευτή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, έκανε αυτό το δρομολόγιο σε πολύ πιεσμένους χρόνους από το Ρέθυμνο στα Χανιά. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Οφείλω να πω κάτι. Και οφείλω να το πω, διότι πλέον ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός και οι εξελίξεις τρέχουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Η εκπομπή αυτή, λοιπόν, θα πω στους τηλεθεατές, μαγνητοσκοπείται Κυριακή μεσημεράκι. Άρα η κουβέντα που θα γίνει θα γίνεται με ό,τι εξελίξεις έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Το λέω αυτό γιατί και οι δύο βουλευτές, την ώρα που μεταδίδετε τώρα, που μας βλέπετε, αυτή η εκπομπή είναι στην Αθήνα, καθώς υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, οι υποχρεώσεις. Και οι υποχρεώσεις στη Βουλή, αλλά και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αύριο 12 το μεσημέρι είναι η δεύτερη συνεδρίαση, η δεύτερη ψηφοφορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Μετά από αυτή την απαραίτητη, νομίζω, διευκρίνηση, κύριε Βουλευτά. Και ήταν απαραίτητη. Ήταν απαραίτητη. Δεν ξέρω, με από αυτή τη στιγμή που γράφεται η εκπομπή μέχρι την ώρα που μεταδίδεται, τι θα έχει προκύψει και τι θα έχει μεσολαβήσει. Υπόθεση πρώτη, θέμα πρώτον. Θα ξεκινήσω λίγο πριν την ιστορία Χαϊκάλη, δεν θα ξεκινήσω από αυτήν. Φαίνεται ότι πλέον έχουμε ένα πολιτικό κλίμα το οποίο θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποίησε προχθές ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος, αν μη τι άλλο, όλοι συμφωνούν ότι τουλάχιστον ένας πολύπειρος πολιτικός με τα 96 χρόνια πλέον που του βαρύνουν την πλάτη, είπε ότι είμαστε σε μια κατάσταση ζούγκλας και ότι αν θα πάμε σε εκλογές, ή μάλλον ότι πάμε σε εκλογές υπό συνθήκες ζούγκλας. Και όντως το πολιτικό σκηνικό θυμίζει ζούγκλα αυτές τις ημέρες. Κύριε Κοσολαγή, το γεγονός και μόνο ότι ξεκινούμε αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, με δεδομένο ότι είναι σε μια χρονική συγκυρία που θα έπρεπε να συζητάμε πολιτικά, θα έπρεπε να συζητάμε προγράμματα, θα έπρεπε να συζητάμε απολογισμό κυβερνητικού έργου. Και όχι να ασχολούμεθα με αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει μια απίστευτη μπόχα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό και μόνο φτάνει για να πούμε ότι δίκιο είχε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι πάμε στις εκλογές με καθεστώς ζούγκλας και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι από εδώ και πέρα δεν ξέρω αν τελικά θα πάμε σε εκλογές. Πολύ πιθανόν, πιθανότατα, για να είμαι έτσι πιο κοντά στα πράγματα. Δεν μπορούμε να οδηγήσουμε την κοινωνία σε τέτοια οξύτητα που να φτάσουμε σε ανωπονάρθωτες καταστάσεις. Γιατί το φοβάμαι και αυτό ακόμα. Έτσι, συζητάμε λοιπόν σήμερα, που σας είπα τι έπρεπε να κάνουμε, αυτό το οποίο έχει προκύψει από τον κύριο Χαϊκάλη, που είχε προκύψει πριν από μερικές μέρες και από τον κύριο Ξουλίδου και λίγο προηγουμένως από Κουμπαράδες και όλα τα άλλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Έτσι, ένα κλίμα απίστευτα δύσοσμο. Δεν ξέρω, θυμίζει εποχές, τι να πω, πολύ, πολύ παρελθόντος που δεν θα ήταν. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, εγώ θα πω κάτι. Μπορεί η πόλωση μεταξύ των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα κόμματα που φαίνεται αυτή την ώρα ότι θα συγκρουστούν κατ' ουσίαν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, να έχει χτυπήσει κόκκινο. Μπορεί δηλαδή να έχουμε πολύ έντονη αντιπαράθεση. Αλλά όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε και που ζουγκλοποιούν, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη ή όχι, την πολιτική μας ζωή, δεν προέρχονται από τα δύο κόμματα. Λάθος κάνετε.
κάνετε πολύ μεγάλο. Εσείς θεωρείτε ότι προέρχονται. Σιγά σιγά. Καταρχάς, όσον αφορά την ένταση η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Και η ένταση μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είπα και εγώ. Ότι υπάρχει. Ήταν πολύ δυνατή και παλιότερα εμείς οι μεγαλύτεροι θυμούμαστε Αέρα Ένωση Κέντρου, ας πούμε. Και μην φτάσουμε στο διχασμό τώρα να πάμε πιο πίσω. Εδώ είναι ίδιο του Έλληνα και τη πολιτική ζωή η σύγκρουση, η έντονη, η αντιπαράθεση η έντονη. Και πολλές φορές οδηγούν τον πολίτη να ρίχνει την ψήφο του όχι με τη λογική αλλά με το συναίσθημα. Αυτά όλα τα είναι γνωστά. Εγώ όμως λέω το εξής, ότι αυτή η δυσοσμία ξεκίνησε ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι από εκεί ξεκίνησε η πρώτη κρούσης ότι περί χρηματισμού και περί εξαγοράς, και ήρθε στη συνέχεια το κόντρα, η εφημερίδα αυτό το... Τέλος πάντων, το φυλάδιο, να το πούμε έτσι, του κυρίου Κουρί, του Γιώργου Κουρί, ο οποίος το θυμούμαστε με τον κυβερνητισμό του στην Αυριανή παλιότερα και έγραψε για τους κουμπαράδες και όλα τα άλλα. Και τώρα πήρε τη σκητάλη ο κύριος Καμένος και το κόμμα του και έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, τι να σας πω κάτι, κύριε Κοσολάκη, να σας πω κάτι. Εγώ εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή νιώθω είναι το εξής, ότι ο πολίτης διαβάζει, ακούει και βλέπει αυτά τα πράγματα και βλέπει και τους βουλευτάς του, αυτούς που έχει εκλέξει, και δεν ξέρω κατά πόσο η εκτίμησή του αρχίζει και παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Έτσι. Τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Τι είναι αυτά τα οποία βλέπουν και αυτά τα οποία ακούμε. Έτσι. Γι' αυτό και εγώ προχθές, αν είχατε παρακολουθήσει, προεδρεύοντας στην Ολομέλεια, είπα ότι ταχύτατα θα πρέπει το θέμα να ξεκαθαρίσει από τη δικαιοσύνη. Και αν μεν είναι αληθές ότι δηλαδή έγινε απόπειρα δωροδοκίας, να εισπράξει τα επίχειρα των πράξεων του όποιος το έκανε, και πολιτικά και ποινικά και οτιδήποτε άλλο. Αν όμως είναι ψέματα, αμέσως να ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή καταμήνυση εναντίον αυτών οι οποίοι το έκανε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, δηλαδή. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Ξουλίδου και ο κύριος Χαϊκάλης μπορεί να θέλουν να παίζουν τα πολιτικά τους παιχνίδια. Ούτε ο συνάδελφος που είναι εδώ μπροστά ευθύνεται, ούτε εγώ, για αυτές τις αηδίες τις οποίες κάνουν. Τελείως. Είχα χθες την ευκαιρία, γιατί είχαμε συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας που προεδρεύω. Και με εξουσιοδότησαν να επισκεφθώ την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και να την παρακαλέσω να επισπευθούν, χωρίς να είναι αυτό σε βάρος της αλήθειας, αλλά όσο το δυνατόν να δουλέψουν και με διπλοβάρδιες, τριπλοβάρδιες εισαγγελείς, να επισπευθεί η έρευνα, ούτως ώστε να ξέρει και η ελληνική κοινωνία τι έχει συμβεί, τι είναι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συνέβη. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να είμαι κάθετος, λόγω και της ιδιότητας που έχω, που συμμετέχω στο Προεδρείο της Βουλής, είμαι πρόεδρος στην Επιτροπή Διοντολογίας. Όμως, έχω το δικαίωμα να πω ότι αυτό το οποίο βλέπω και εισπράττω και από το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας είναι ότι έχουν πάλι μια στημένη ιστορία, μόνο και μόνο για να ωφεληθεί ο κύριος Καμένος να μην εκλεγεί πρόεδρος, νομίζοντας ότι θα ωφεληθεί το κόμμα του και ο ίδιος στις εκλογές. Αυτό πιστεύω, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Το πρώτο σχόλιο, κύριε Ξανθέ, ακούσατε τον κύριο Μακρογεννάκη, είπε ότι δεν είναι μόνο ο Καμένος. Είπε ότι ουσιαστικά η πόλωση ξεκίνησε από το δικό σας κόμμα. Η πόλωση στο συγκεκριμένο σημείο, ναι, για το συγκεκριμένο θέμα. Στις καταγγελίες. Κύριε Κονσολάκη, νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης να χρεώσει το ΣΥΡΙΖΑ πέρα από την πολιτική πόλωση, πέρα από την καταστροφολογία και την κινδυνολογία περί επικείμενης χρεοκοπίας εάν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν τα έχει πει, δεν τα έχουν πει τυχαίοι, τα έχουν πει κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έφτασαν να βάλουν τον ίδιο τον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος οφείλει ως κεντρικός τραπεζίτης να παρεμβαίνει κατευναστικά και να μην κινδυνολογεί. Τον έβαλαν να επιχειρηματολογήσει ότι πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι βουλευτές τι θα ψηφίσουν στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, διότι είναι σε διακινδύνευτο τραπεζικό σύστημα, τη ρευστότητά του κλπ. Το να προσπαθούν τώρα να μας χρεώσουν και τη δυσοσμία, η οποία αυτή την περίοδο είναι σε έξαρση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, νομίζω ότι ξεπερνάει τα όρια αυτό.
Υποθέτω, θα μου κάνετε. Θα ακούσετε. Προσέξτε, θέλω θα είμαι απολύτως σαφής. Δεν θέλω να κάνω όμως μια ερώτηση για να σας βοηθήσω κιόλας να μου απαντήσετε. Όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βγαίνει στη Βουλή και κάνει λόγο ουσιαστικά για αποστάτες κομμάτων ή αφήνει υπόνοιες ότι μπορεί να έχουν χρηματιστεί όσοι θα ψηφίσουν ενδεχομένως από κόμματα ή από ανεξάρτητο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό από μόνο του δεν δημιουργεί ένα θέμα? Δεν δίνει το δικαίωμα δηλαδή στην κυβέρνηση να πει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτή που πρώτη έριξε το νερό στο μήλο? Λοιπόν, κύριε Κονσολάκη, να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή το διακύβευμα το πολιτικό δεν είναι ποιος θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι, με συγχωρείτε κύριε συνάδελφε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν απαντάτε σε αυτό που σας λέει. Θα απαντήσω. Με τον κύριο Κονσολάκη μιλάω. Τώρα τα υπόλοιπα με τον κύριο Κονσολάκη μιλάω, κύριε Μαρκουγιανάκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το διακύβευμα δεν είναι το ποιος θα εκλεγεί και αν είναι κατάλληλος το προτινόμενο πρόσωπο ή όχι. Το διακύβευμα είναι εάν θα συνεχιστεί. Εάν θα συνεχιστεί ο βίος της σημερινής κυβέρνησης. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό προκαλεί τον πανικό και αυτό προκαλεί όλη αυτή την ενδυνόμενη πόλωση. Διότι στην πραγματικότητα έχει πια γίνει συνείδηση στην κοινωνία ότι ο κύκλος αυτού του συστήματος διακυβέρνησης και αυτού του συστήματος εξουσίας έχει κλείσει. Και ότι είμαστε σε ένα οριακό σημείο όπου θα ανοίξει μια καινούργια σελίδα στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Εμείς λοιπόν είπαμε το εξής πολύ απλό και απολύτως πολιτικό. Ότι δεν νομιμοποιείται πολιτικά κάποιος ο οποίος καταψηφίζει τα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνης όταν ζήτησε η κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης. Καταψηφίζει τον προϋπολογισμό. Στη συνέχεια, δια της στάσης του στο κρίσιμο ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, να ευνοεί τον προφανέστατο κυβερνητικό χειρισμό να παραταθεί ο βίος αυτής της κυβέρνησης. Αυτή είναι η κριτική μας η πολιτική. Δεν εκτελίζεται όμως μια διαδικασία κορυφαία για τη δημοκρατία της χώρας μας? Γιατί μιλάμε για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Και εδώ θα σας έχουμε έλεγα, κάνει θα σας μια έλεγα, διαδικασία, θα σας έλεγα, η οποία είναι ένα κομματικό παιχνίδι. Θα σας έλεγα, κύριε Κονσολάκη, ότι ο ευτελισμός είναι σε άλλα επίπεδα. Με συγχωρείτε, αν εγώ είμαι βουλευτής της Δημάρ, για παράδειγμα, και μιλάω για τη Δημάρ, ακούστε με, μιλάω για τη Δημάρ, διότι ο κύριος Κουβέλης βγήκε και είπε ότι εγώ δεν θα θεωρήσω ούτε ότι χρηματίστηκε κάποιος, ούτε ότι κάποιος βουλευτής μου, ούτε ότι είναι απαράδεκτο, εάν ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή, τη συνείδηση του βουλευτή, τον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό που είναι η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όλα αυτά τα αφήνουμε στην άκρη και λέμε ότι μόνο ο σκοπός είναι αυτή η διαδικασία να ρίξει την κυβέρνηση. Ακούστε. Πρώτον, επί μήνες τώρα από το καλοκαίρι γίνεται μία προεδρολογία και γίνεται μία προσπάθεια να συγκροτηθεί ένα μπλοκ εκλογής Προέδρου με το μαγικό αριθμό των 180, χωρίς πριν από λίγες μέρες να ξέρει κανένας ποιο είναι το πρόσωπο για το οποίο συζητούμε. Άρα η προσπάθεια ήταν προφανέστατα να συγκροτηθεί ένα μέτωπο το οποίο ανεξαρτήτως του προσώπου θα επιδίωκε να επιβιώσει πολιτικά δια της παράτασης του βίου αυτής της κυβέρνησης. Και εδώ προφανώς ο αδύναμος κρίκος ήταν οι ανεξάρτητοι βουλευτές για πολύ προφανείς λόγους, διότι... Ο ένας από τους αδύναμους κρίκους. Γιατί ο ουσιαστικά τρεις με τους ανεξάρτητους μόνο βουλευτές δεν βγαίνει πρόεδρος. Συμφωνούμε απολύτως. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είχαμε πει ότι εάν για να υλοποιούνταν το σενάριο των 180 έπρεπε να υπάρξουν μετακινήσεις από πολιτικές δυνάμεις οι οποίες με σαφήνεια, με τις συλλογικές τους αποφάσεις είχαν ταχθεί κατά της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Με ένα πολιτικό σκεπτικό. Και γι' αυτό είπαμε ότι στην ουσία αυτή η προσπάθεια δημιουργίας του μπλοκ των 180 ήταν μια κίνηση αποσταθεροποίησης υπαρκτών πολιτικών δυνάμεων και άρα διευκόλυνσης κινήσεων αποστασίας. Εμείς δεν είπαμε λοιπόν κατά ανάγκη ότι αυτό θα είναι αποτέλεσμα χρηματικής ας πούμε συναλλαγής, ότι είναι αργυρώνητος όποιος επιλέξει να ψηφίσει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά ότι υπάρχει μία σαφέστατη αναντιστοιχία ανάμεσα στην πολιτική στάση μέχρι τώρα
και στην συγκεκριμένη τοποθέτηση, αυτό είναι προφανές. Και αυτό, κατά την άποψή μας, κρύβει μια κάποιου τύπου πολιτική ιδιοτέλεια. Κατανοητό αυτό. Θέλω να απαντήσετε σε αυτό. Λοιπόν. Διότι ο κύριος Ξανθός είπε κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε μία βάση δίκαιου. Δηλαδή ότι ουσιαστικά και η κυβέρνηση προσπάθησε το θεσμό αυτό, τη διαδικασία αυτή, να την κάνει μία διαδικασία θωράκισής της, να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο δηλαδή. Μία διαφορά. Για ότι, να... ότι η κυβέρνηση κινήθηκε μέσα σε συνταγματικά πλαίσια. Να μου απαντήσετε αμέσως μετά το, ναι, το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για τη συνέχιση της συζήτησής μας.